αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Δηλαδή, ψεύτες. Η λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας Ζητείτε ψεύτες έγινε χθες το βράδυ. Το παρόν έδωσαν οι συντελεστές της ταινίας και όχι μόνο. Τελικά ο ψεύτης βρέθηκε. Ο ψεύτης θα βρεθεί σήμερα το βράδυ. Ποιος είναι? Είναι ο Οδυσσέας ο Πασπιλιόπουλος. Άντε, θα το μαρτυρήσω. Πώς φάνεται που ενσαρκώνεται μια ελληνική ταινία στη σύγχρονη πραγματικότητα? Πάρα πολύ ωραία. Το διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Όλοι όσοι έχουν δει την ταινία από την εταιρεία μου έχουν πει τα καλύτερα. Και το πιστεύω κιόλας, γιατί καθώς την γυρίζαμε κι εμείς, νιώθαμε πάρα πολύ άνετα με το κείμενο. Η Ιεροκλής έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και όλοι οι ηθοποιοί νομίζω ότι είναι άψογοι. Νιώθετε ότι είναι λίγο επικίνδυνο η σύγκριση με το πρωτότυπο της ταινίας? Πάντα υπάρχει μια τέτοια φοβία, αλλά πραγματικά ο Ιεροκλής το αντιμετώπισε με τέτοιο σεβασμό και αξιοπρέπεια που τώρα πια όχι, δεν το φοβάμαι. Πάντως ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι αν του κάνατε πρόταση για τον dancing θα έλεγε ναι. Αλήθεια, ναι. Να του κάνω το, βεβαίως, γιατί όχι. Μέσα είναι. Προλαβαίνετε νομίζω αυτό. Ναι, γιατί ακόμη δεν έχει κλείσει, οπότε προλαβαίνουμε. Ξέρετε ποια είναι τα ονόματα που έχουν κλείσει ήδη? Όχι. Έχετε μάθει κάτι εσείς? Πολλά λέγονται, αλλά από αυτά λέμε πως ξέρετε κάτι. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, έχω ραντεβού αύριο για να το μάθω αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε αύριο μπορώ να σας πω τα πάντα. Ωραία, εντάξει τότε. Τα εδώ, στην Αθήνα, στο θέατρο, στο Μικρό Παλάτ. Αυτή την περίοδο ξέρουμε πως είστε πάρα πολύ καλά στα προσωπικά σας. Ο κύριος Χατζηγιάννης αφιέρωσε το τραγούδι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Πού πάτε, κυρία Μακρυπούλια? Θα τα πω μετά ξανά. Εντάξει, πω, τι ώρα όμως. Μετά την ταινία. Κρυώνω καλά. Καλή επιτυχία να είναι συντροφιά καταρχήν για αυτές τις γιορτές και για μετά τις γιορτές. Και καλή χρονιά στους θεατές. Είναι μια δουλειά που είχε ενδιαφέρον, δεν είναι ακριβώς ένα remake, είναι το παλιό θεατρικό έργο, είναι αφορμή για να κάνουμε μια καινούργια δουλειά με νέους ηθοποιούς.